Ένα από τα θέματα που έθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Χρήστος Τρέλης ήταν η πρόταση ψηφίσματος για την πλήρη αυτονόμηση του νοσοκομείου Δημοτίχου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, καθώς και την πλήρη στήριξη από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου Δημοτίχου. Η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ζήτημα του νοσοκομείου ήταν μια αναγκαιότητα. Έχοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα χρόνια, με βάση τις αποφάσεις που πάρθηκαν από την κυβέρνηση στα πλαίσια περιορισμού των δαπανών για τη δημόσια υγεία, είχαμε τον περιορισμό αφενός σημαίνει σε προσωπικό ιατρικό και παραϊατρικό, αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό, παράλληλα μια σειρά από κλινικές ουσιαστικά αδρανοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ασθενών του Βορείου Εύρου και μιλάμε πάνω από 80.000 κατοίκους να αναγκάζονται να καταφεύγουν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν και που υπήρχαν στις υποδομές, όπως η μη λειτουργία του αξονικού, όπως μια σειρά από κλινικές, οι περισσότερες κλινικές αυτή τη στιγμή δεν έχουν ιατρικό προσωπικό. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει πρώτης προτεραιότητας του Περιφερειακού Συμβούλου αλλά και του Περιφερειάρχη, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για πλήρη και ουσιαστική λειτουργία του νοσοκομείου του Δημοτίχου, αλλά ταυτόχρονα τα κέντρα υγείας που υπάρχουν στην περιοχή μας να μπορέσουν να διασφαλίζουν την πρωτοβάθμια φροντίδα.